Μετά από 3 ώρες καθυστέρηση, κατέπλευσε στο λιμάνι του Ηρακλείου το επιβατικό οχηματαγωγικό πλοίο Crete 2 της ANEC Lines, το οποίο παρουσίασε μηχανική βλάβη στην αριστερή κεντρική μηχανή κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του, ενώ έπλεσε στη θαλάσσια περιοχή 12 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου. Ήταν λίγο ζόρικα, αλλά εντάξει. Όχι, όχι. Μόνο λίγες παρεμβολές είχε έτσι λίγο μπαμπούμ, αλλά εντάξει, εντάξει. Κατά τις 3-4 η ώρα. Εκεί κοιμόμασταν εμείς και ακούσαμε κάτι μπαμπούμ, δεν μας είπανε. Ο καπετάνιος βγήκε μετά. Μας είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Απλά μας είπαν κάποια στιγμή ότι ο καιρός δεν είναι καλός και θα αργήσουμε και μετά το είδαμε στις ειδήσεις ότι ήταν βλάβη. Είχε λίγο, κούναγε λίγο, αλλά εντάξει. Είπανε βλάβη, σταμάτησε το καράβι και ξανασεκίνησε πάλι. Τι σας είπαν από τα ηχεία? Ότι θα κάνανε συγχρονισμό μηχανών. Όλα καλά. Υπήρχε ανησυχία όμως. Εντάξει, μετά από την τραγωδία το μυαλό μας πάει παντού. Εντάξει, μια σχετική ανησυχία υπήρχε, αλλά αφού πήγαν όλα καλά. Επιβάτες καρδιοχτύπησαν, ενώ άλλοι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Το Crete 2 αναχώρησε λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της απεργίας ποινιών για το δυστύχημα στα Τέμπη. Λόγω της βλάβης, το πλοίο μείωσε ταχύτητα από τους 19 κόμβους στους 14, ωστόσο δεν ζήτησε συνδρομή από το λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο ενημερώθηκε στις 5:20 τα ξημερώματα. Μας ενημέρωσαν το πρωί ότι θα υπήρχε μια σχετική καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης και ότι θα φτάναμε στο Ηράκλειο 10:30. Πήγαινε όμως πολύ πολύ αργά το πλοίο. Κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι σταμάτησε, αλλά σταμάτησε για να πάρει μπροστά. Αλλά λόγω της ηλικίας του, όπως είναι και ένα παλιό αυτοκίνητο, έχει και τις ζημιές του. Οπότε φαντάζομαι ότι ανησυχήσατε και εσείς. Εντάξει, σαν δουλειά, ναι, γιατί τώρα θα χρειαστεί να τρέχουμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Το πλοίο μετέφερε 167 επιβάτες, 71 άτομα πλήρωμα, 125 νταλίκες, 31 γιοταχή και 5 δίκυκλα. Κοιμόμουν εκείνη τη στιγμή, οπότε δεν ανησύχησα, το άκουσα. Καταρχάς το μάθαμε 7.30 ώρα το πρωί που έγινε η ανακοίνωση. Κατά τις 8.30 ότι θα αργήσει περίπου 2 ώρες. Αλλά μία χαρά πέρασαν οι ώρες. Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών για τη διατήρηση της αξιοπλοείας του, απαγορεύτηκε το πρωί ο απόπλους του Crete 2.